Εδώ λοιπόν είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ορεστιάδας, εδώ στους 101,5 Άρωμα Μελωδίας, και πάντα είναι πολύτιμοι οι καλεσμένοι μας, πάντα έχουν να μας πούν πράγματα. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην Ξάνθη, στο μαγικό βιβλιοπωλείο της Δημήτρας Πυργελή. Εκεί είναι οι συγγραφές, εκεί τη βρίσκουμε ανάμεσα στα βιβλία της. Σίγουρα έχει μαζί της τα δύο αδέρφια και το φεγγάρι. Δήμητρα Πυργελή, καλωσορίσατε. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για αυτό το δροσερό κάλεσμα. Είμαι πολύ χαρούμενη και για που επικοινωνούμε και που θα συναντήσω τους ακροατές σας, αλλά και που μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω για αυτό το νέο, το ευχάριστο που συμβαίνει ήδη από εχθές και είναι πολύ σπουδαίο. Και εμείς γι' αυτό ήρθαμε να σας βρούμε, γιατί νομίζουμε ότι ένα παραμύθι όταν μεταμορφώνεται, χωρίς να αλλάζει βέβαια, αλλάζει και αναγνωστικές αγκαλιές. Κάπως έτσι συνέβη και με τα δυο αδέρφια και το φεγγάρι. Θέλετε να μας πείτε? Τα δύο δρόμια του φεγγάρι είναι μια ιστορία η οποία σχεδόν με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή. Από πολύ μικρή, επειδή μοιραζόμουν το παιδικό δωμάτιο με τον αδερφό μου, κάθε βράδυ τραβούσα την κουρτίνα και τον ρωτούσα γιατί το φεγγάρι έχει σκιά. Αλλά ποτέ δεν έπαιρνα μία απάντηση, γιατί ήταν πολύ κουρασμένος από το παιχνίδι και από το σχολείο και τα βλέφαρα τα έκλειναν πιο μπροστά από μένα. Πέρασαν πολλά χρόνια ώστε αυτή η απορία να βρει μία ιστορία και να φιλοξενηθεί μέσα, και πολλά χρόνια υπήρξαν ανάμεσα στο να γίνει δεκτή η ιστορία από τις εκδόσεις Μετέχνιο και να ενταχθεί στη σειρά της Μικρές Καληνύχτες, αυτή την αγαπημένη σειρά και των μικρών και των μεγάλων αναγνωστών. Όταν τελείωσε η πρώτη ανατύπωση που κάνανε, με πολύ χαρά μου ανακοίνωσαν ότι θα ήταν στο καινούριο το βιβλίο, θα έμπαινε η εφαρμογή της QR Code που μπορούμε να ακούμε την ιστορία, και τότε επίσης ήταν πολύ χαρούμενο το νέο. Και τώρα έχουμε δημιουργήσει την ιστορία στην νοηματική μαζί με την κυρία Νίνα Μαζάνη, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε η ιστορία των δύο παιδιών που θέλουν να δουν αν πραγματικά το φεγγάρι έχει σκιά, ξεπερνάνε και τα όρια του βιβλίου και τα όρια της γλώσσας μας. Και μέσα από την νοηματική θα φτάσουν σε παιδιά και σε μεγάλους, και είναι πολύ ωραίο αυτό το νέο, και είναι και πολύ συγκινητικό να βλέπεις την ιστορία να μεταμορφώνεται και μέσα από τις κινήσεις ενός ανθρώπου, όσα εσύ σκέφτηκες και όσα ονειρεύτηκες κατά τη σύνθεσή του, να τα αντιλαμβάνεται κάποιος άλλος που δεν έχει την πολυτέλεια ή την ικανότητα όπως έχουμε κάποιοι να ακούμε. Εκ των πραγμάτων η αφήγηση είναι όντως λειτουργεί λειτουργικά και λυτρωτικά πάνω στους ανθρώπους. Τώρα έρχεται με την νοηματική να αγκαλιάσει και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ακούσουν, και είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν κίνηση αυτό. Υπάρχουν πολλά παραμύθια που είναι έτσι στην νοηματική, κυρία Πυργελή, γνωρίζετε? Δεν υπάρχουν πάρα πολλά, ευελπιστώ να γίνουν περισσότερα. Εγώ το ανέβασα μαζί με την ανάρτηση στο χρονολόγιο μου για να... Σας ευχαριστούμε πολύ, και οι εκδόσεις Μετέχνιο και η κυρία Μαζάνη και εγώ, για τη διάδοση της πληροφορίας. Είναι πολύ σημαντικό, γίνονται πολλά πράγματα, αλλά είναι τόσο έντονη η ζωή μας, τόσο έντονη η καθημερινότητα, η δυσιογραφία, που πολλές φορές κάποια πράγματα χάνονται. Ευχαριστούμε λοιπόν, ευχαριστώ και ευχαριστούμε που είχατε τη διάθεση να το διαδώσετε και ίσως να βρει κάποιον ή κάποια για να τρυπώσει μέσα. Είμαι σίγουρη ότι θα βρεθούν πολλοί που θα βρεθούν μέσα, και επίσης τέτοιες αναρτήσεις συνήθως είναι χρήσιμες και για εκπαιδευτικούς που είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους. Και όχι μόνο, αλλά ίσως να λειτουργήσει και παρακινητικά κάτι τέτοιο με κάποιον ή κάποια που θα ήθελε να ασχοληθεί με αυτό. Βλέποντας πώς είναι να παρουσιάζεις μια ιστορία στην νοηματική, ίσως περισσότεροι άνθρωποι δείξουν το ενδιαφέρον ή έχουν και την ικανότητα να μάθουν αυτή τη γλώσσα. Σωστά, σωστά. Αυτή την παράμετρο... Και εμείς αυτό ευχόμαστε, να συμβεί και αυτό, περισσότεροι άνθρωποι
να μπορούν να επικοινωνούν και με αυτήν τη γλώσσα. Όπως μαθαίνουμε τα ιταλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα αγγλικά, τα ισπανικά και όλες τις γλώσσες, mm-hmm. να μπορεί κάποιος να μάθει και αυτή τη γλώσσα. Ομολογώ ότι αυτή την παράμετρο δεν την είχα σκεφτεί, κυρία Πυργελή. Έχετε δίκιο, είναι πολύ σημαντικό και ένας άνθρωπος να θελήσει να κάνει αυτό το επόμενο βήμα είναι μεγάλη υπόθεση. Άλλωστε πάντα, ακόμα και για τον έναν άνθρωπο, δεν κινούμαστε, δεν αγωνιζόμαστε. Εννοείται. Για τον έναν άνθρωπο και ένα χελιδόνι φέρνει την άνοιξη. Τι ετοιμάζετε, ετοιμάζετε κάτι καινούριο αυτόν τον καιρό? Αυτή τη στιγμή αυτό που ετοιμάζω είναι προσπαθώ να γεμίσω τις αποθήκες μου με πολλές πολλές ιστορίες που θα μεγαλυνέψουν και θα μεταξιδέψουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να γράψεις πρέπει να διαβάζεις περισσότερο. Αν θες να γράψεις πολύ πρέπει να διαβάζεις 2 φορές περισσότερο από αυτό που θες να γράψεις. Σωστά. Και εμένα, και μου αρέσει και μου ταιριάζει αυτός ο τρόπος ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Και υπάρχουν πολύ ωραίες ιστορίες για να ταξιδέψουμε χωρίς να πάρουμε βαλίτσες, γιατί δεν μπορούμε να μπαίνουμε συνέχεια σε αεροπλάνο και σε τρένα. Αν σας έλεγα... Το καλοκαίρι ευνοεί, ναι, τα ταξιδέματα και, ναι, τα αληθινά και τα νοητά. Άλλωστε εμείς εδώ τα ταξίδια της καρδιάς και του μυαλού και αν δεν τα υποστηρίζουμε, κυρία Πυργελή, έτσι δεν είναι? Ήθελα να σας... Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα ταξιδεύουμε με εσάς, κυρία Παντσοκίδου, 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα ήταν αν σας έλεγα να μας πείτε μια μικρή ιστορία, όχι μεγάλη. Σας έρχεται κάτι στο μυαλό τώρα έτσι να το μοιραστείτε με τους ακροατές ή θα διαβάσω εγώ το παραμύθι σας αργότερα, σας βάζω κάτι δύσκολο? Όχι, θα ήθελα να το διαβάσω γιατί διαβάζετε πάρα πολύ ωραία, ναι, και θα ήθελα να το έχουν οι αναγνώστες και οι ακροατές από εσάς και ευχαριστώ που θα το κάνετε με χαρά. Σας έρχεται κάποια ιστορία στο μυαλό από αυτές τις μικρές? Τώρα με εχνιδιάζετε. Πείτε μας κάτι που διαβάζετε αυτόν τον καιρό και θα θέλατε ίσως να το μοιραστείτε και να το προτείνετε. Αχ, αυτόν τον καιρό διαβάζω πολλά και διάφορα. Έχω ενθουσιαστεί με την Olive Kittredge, mm-hmm. που πήρε και το Pulitzer, mm-hmm. και μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω και το επόμενό της. Και αυτό που με έχει εντυπωσιάσει στη συγγραφέα, βέβαια πάντοτε μιλάμε στην ξένη λογοτεχνία και αναφερόμαστε στο συγγραφέα και ξεχνάμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια στην απόδοση και στη μετάφραση, mm-hmm. γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να απολαύσουμε εμείς ένα κείμενο που γράφτηκε σε μια άλλη γλώσσα, mm-hmm. αισθανόμενοι ότι έχει την αρτιότητα, ότι το βιβλίο δεν μας αφήνει ούτε κενά, ούτε μας δημιουργεί άσχημα συναισθήματα ή περίεργα συναισθήματα. Mm-hmm. Διαβάζοντας λοιπόν, πήγα στη διαδικασία να διαβάσω και τα υπόλοιπα για να δω πώς είναι και έχω εντυπωσιαστεί και κάθε φορά που διαβάζω ένα βιβλίο που έρχεται από άλλη γλώσσα και εμείς το απολαμβάνουμε στην όμορφη δική μας γλώσσα, την ελληνική, λέω πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε ανθρώπους που όσο αγαπούν τη γλώσσα που μιλούν, τη γλώσσα που γράφουν, τη γλώσσα με την οποία μεγάλωσαν, καταφέρουν μέσα από αυτήν τη γλώσσα να γνωρίσουμε χάρτινα διαμάντια, mm-hmm. και ιστορίες που έχουν αντέξει στο χρόνο, γιατί έρχονται σε εμάς με μια χρονοκαθυστέρηση. Ένα βιβλίο που έχει πάρει το βραβείο το 2015, το 2012, το 2000 ή το 98, εμείς μπορεί τώρα να τύχει να το διαβάσουμε. Σωστά. Ή τώρα να έρθει στην ελληνική γλώσσα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε εγώ θα παροτρύνω τους ακροατές σας. Όταν θα τύχει να πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο, στο αγαπημένο τους βιβλιοπωλείο, που σίγουρα θα έχουν και προσωπικές σχέσεις με τον βιβλιοπόλη, τη βιβλιοπόλη που είναι μέσα, να δώσουν ένα παράσημο για όλους αυτούς τους στρατιώτες της γλώσσας μας που στέκονται δίπλα ο ένας στον άλλον και μας χαρίζουν τόσο ωραία πολεμοφόδια. Σωστό. Γιατί κάθε ιστορία για μας είναι ένα μικρό πολεμοφόδιο για να αντέχουμε στο καθημερινό μέτωπο της ρουτίνας μας. Και επίσης είναι, ίσως έρχεται και σαν μια αγκαλιά κόντρα σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, μπορείς να ξεχαστείς με λίγο διάβασμα, με μια ιστορία, να ανταπεξέλθεις στην καθημερινότητα, έτσι ακριβώς όπως κάνεις με ένα τραγούδι, ας πούμε. Η λογοτεχνία και η παραμυθία είναι πραγματικά λυτρωτική, βοηθητική, παρακινητική, ελπιδοφόρα και αισιόδοξη.
είναι αυτή που μπορεί να δώσει σε κάποιον φτερά να πετάξει, ενώ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πόδια του, γιατί μπορεί να προέρχεται από ένα ατύχημα ή από μια δυσκολία, δισκαμψία. Και είναι ο τρόπος του να δεις μακριά, χωρίς να χρησιμοποιήσεις κιάλια. Σωστά. Είναι γενθητικούς κακούς. Μας είπατε για έναν ξένο συγγραφέα. Πείτε μας και για ένα βιβλίο από Έλληνα, αν έχετε σταθεί. Λοιπόν, οποιοδήποτε. Και από, από παλιά, αλλά και από σήμερα. Δεν είναι απαραίτητα. Τα βιβλία δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Επειδή πλησιάζει και η επέτειος της μικροαστικής καταστροφής και είμαστε στη μέση της Επανάστασης του 21 στα 200 χρόνια, mm-hmm. ήμανά μας σε τέτοια αναγνώσματα. Mm-hmm. Και θέλοντας να έχω και στη μία χρονική περίοδο ματιά και στην άλλη, μοιράζομαι. Mm-hmm. Διάβασα την περασμένη εβδομάδα Μαρία Ιορδανίδου. Ναι, και εντυπωσιάστηκα γιατί όλοι ξέρουμε τη Λοξάνδρα και τα υπόλοιπα βιβλία της ίσως και να μην τα γνωρίζουμε. Εγώ αγαπώ το σαν τα τρελά πουλιά. Και αυτό ακριβώς διάβαζα και την πολυκατοικία. Ναι. Και όσο για τη μικροαστική καταστροφή, διάβασα πάλι τον τελευταίο Έλληνα της κυρίας Δικαίου, που και βραβεύτηκε και δικαίως βραβεύτηκε. Και η καρδιά μου λίγο χτύπησε πιο ρυθμικά. Είναι πολύ ωραία. Είναι να θυμόμαστε την ιστορία. Η λογοτεχνία μας βοηθάει να θυμόμαστε την ιστορία πέρα από τη βαθμοθυρία ή πέρα από την αγωνία στο να γράψουμε σωστά οι μαθητές ή να γράψουν καλά οι μελλοντικοί φοιτητές. Για να καταφέρουμε να περπατήσουμε σήμερα στο αύριο με το κεφάλι ψηλά, πρέπει να δούμε την ιστορία μας στα μάτια. Ίσως είναι τα δικά μας εφόδια αυτό που λέτε, ναι, σωστά. Και όχι αποκλειστικά μέσα από τα σχολικά βοηθήματα και από τα σχολικά εγχειρίδια, mm-hmm. και μέσα από αυτά, αλλά παροτρύνοντας τα παιδιά να διαβάσουν ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία, θα πρέπει να παροτρύνουμε και τον εαυτό μας να το κάνουμε αυτό. Ας διαβάσουμε περισσότερο λογοτεχνία που έχει βάση της στην ιστορία. Σωστά. Γιατί και μας προετοιμάζει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, γιατί σχεδόν όλα επαναλαμβάνονται, αλλά και μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι, με μεγαλύτερη αντιληπτικότητα. Και όχι να είμαστε τόσο εγωιστές στο να κρίνουμε τους άλλους, αλλά ας κρίνουμε πρώτα τις πράξεις που θα κάνουμε προς τους άλλους. Κυρία Πυργελή, τι εισπράτετε από τον κόσμο που έρχεται στο βιβλιοπωλείο, έρχεται με τα παιδιά του να ρίξει μια ματιά στα βιβλία, προτείνουν οι μπαμπάδες, οι μαμάδες ή το παιδί αναζητάει, πώς είναι ένα καλό βιβλίο για ένα παιδί, με τι κριτήριο θα μπορούσε? Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια, είναι πολύ σημαντικό και να επιτρέπεις στο παιδί σου να επιλέξει μόνο το ένα βιβλίο, και έτσι πρέπει να γίνεται, mm-hmm. αλλά και να του δείξεις, εσύ να του προτείνεις κάτι. Οπότε ανάμεσα σε αυτές τις επιλογές, το παιδί, ο αναγνώστης, θα χτίσει το δικό του αναγνωστικό προφίλ. Δεν Σωστή. Έχει νόημα να πάρω εγώ να διαλέξω και να επιβάλλω να διαβάσεις αυτό. Έχει νόημα όμως να σου επιτρέψω να επιλέξεις, ώστε στο βάθος χρόνου να μπορείς να κρίνεις σε σχέση με αυτά που διάβασες τι είναι αυτό που σου αντιπροσωπεύει περισσότερο ή και πώς έχεις φτάσει να ξεπερνάς τα επίπεδα και να ανεβαίνεις αναγνωστικά. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι αφήνουν στον μικρότερο να διαλέξει αυτό που θέλει, αλλά συγχρόνως παίρνουν και αυτό που θέλουν εκείνοι, δηλαδή να μην του κόψουν την όρεξη με το βιβλίο που θέλει να διαλέξει. Αλλά αυτό, κυρία Πατελακίδου μου, είναι το ιδανικό. Ναι. Και μακάρι να μπορεί να γίνεται πάντοτε. Ναι. Όμως, επειδή δεν μπορεί να γίνεται πάντοτε, και σε αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δείχνουμε και περισσότερο σεβασμό. Mm-hmm. Όσες φορές γίνεται είναι καλό. Όσες φορές όμως δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι κακό το παιδί να επιλέξει κάτι που εμείς δεν το θεωρούμε καλό. Ας μην ξεχνάμε πρώτον τη διαφορά ηλικίας που έχουμε με τους αναγνώστες. Σωστά. Είτε είναι τα παιδιά μας, είτε είναι οι επισκέπτες σε ένα βιβλιοπωλείο. Και το πόσο διαφορετικοί άνθρωποι είμαστε. Κάτι που εμένα σήμερα δεν μου αρέσει, γιατί είμαι όπως είμαι, μπορεί αύριο ή χθες να μου άρεσε περισσότερο. Σωστά. Οπότε δεν υπάρχουν κακά αναγνώσματα, ούτε κακές επιλογές. Mm-hmm. Οι επιλογές είναι ανάλογες με το πώς είμαστε εμείς. Εμείς και το βιβλίο είμαστε ένα καθρέφτισμα. Αν έχουμε μέρες να περάσουμε τον καθρέφτη μας με χαρτάκι και άζαξη με πανί, έχει πολλές πιτσιλιές και δεν βλέπουμε το είδωλό μας καθαρά.
Αν όμως έχουμε φρεσκαρισμένο τον καθρέφτη μας κάθε μέρα, το είδωλό μας είναι καθαρότερο. Σωστά. Χωρίς να μας τρομάζει το πώς αλλάζει το είδωλό μας με το πέρασμα του χρόνου. Εγώ δεν φαίνομαι όπως ήμουνα εχθές ή όπως ήμουνα προχθές ή πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια, αλλά είμαι ίδια. Σε αυτό το χρόνο έχω μετακινηθεί. Έχω αλλάξει και εξωτερικά, έχω αλλάξει και εσωτερικά, αφού φροντίζω να διαβάζω. Ναι. Εξάλλου το διάβασμα είναι μια πνευματική τροφή. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας και τρώμε και πίνουμε, φροντίζουμε και την άλλη μας διάσταση. Ναι. Σίγουρα η πατίνα του χρόνου που λέτε δεν δείχνει μόνο το πέρασμα, αλλά δείχνει και όλα τα υπόλοιπα που αθροίζονται και συσσωρεύονται σε κάθε άνθρωπο, που αυτά είναι και χρόνος, είναι και εμπειρία, είναι και η ζωή που κουβαλάει και στιγμές, και έτσι διαβάζει και αυτά που διαβάζει. Πάντα μια κουβέντα. Αυτό ακριβώς. Πάντα μια κουβέντα μαζί σας, είναι τροφή για σκέψη. Εύχομαι... Το ίδιο ισχύει αμφίδρομα και για μένα, κυρία Αναστασία. Το ίδιο. Χαίρομαι και χαίρομαι που το λένε και οι ακροατές. Ξέρετε, έγραψε ένας ακροατής ότι χθες ήταν χαμηλόφωνα τα τραγούδια. Και λέω, σκέφτομαι ότι μερικές φορές είναι χαμηλόφωνα με στη ροή της εκπομπής κάποια τραγούδια, αλλά έχουν δυνατές λέξεις, τα μας κινητοποιούν με άλλο τρόπο, και άλλες πάλι φορές μπορεί να είναι δυνατή η μουσική σε ρυθμό και να είναι πιο ήσυχες οι λέξεις. Είναι ένα πάντρεμα όλο αυτό τελικά, και κάθε σελίδα και στα βιβλία το ίδιο γίνεται, με κάθε σελίδα, με κάθε λέξη. Είναι μαγικός ο κόσμος των λέξεων, των μουσικών και της παρέας. Και αυτό που κάνατε και αφήσατε λίγο τη δουλειά σας και ήρθατε κοντά μας είναι πάρα πολύ καλό και σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ολόψυχα και για τη διάθεση και για την επικοινωνία και για το μοίρασμα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μακάρι κάποιος από τους ακροατές σας όλους να αποφασίσει σήμερα να ξεκινήσει να μάθει τη νοηματική, θα κάνει ακόμη έναν άνθρωπο περισσότερο ευτυχισμένο. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχηθώ να φτάσετε με χαρά στο Πάσχα του καλοκαιριού που είναι σε λίγες μέρες, το 15 Αύγουστο, να είμαστε γεροί, να είμαστε όσο περισσότερο χαρούμενοι και αισιόδοξοι για την κάθε στιγμή που ζούμε, για την κάθε επικοινωνία, είτε λεκτική, είτε ραδιοφωνική, είτε αναγνωστική, και να παροτρύνω τους ακροατές σας και αναγνώστες εν δυνάμει να επισκέπτονται τις Κυψέλες πολιτισμού, όχι μόνο για να επιλέξουν το επόμενο βιβλίο τους, αλλά για να επικοινωνήσουν. Για να πάρουν και ανάσες, και μια κουβέντα είναι μεγάλη υπόθεση. Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό να περάσεις, να πεις την καλημέρα ή την καλησπέρα και να αφήσεις ένα σχόλιο. Η ζωή μας όλη έχει μεγαλύτερη αξία από το αν το πορτοφόλι μας ή η κάρτα που έχουμε έχει μέσα απόθεμα. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό μας κάνει πιο πλούσιους και πιο σοφούς. Αυτό κρατάμε, ότι οι άνθρωποι με την αλυσίδα που έχουμε ανάμεσά μας και πλέκουμε, με αυτό θα τα καταφέρουμε. Με το μαζί. Όλοι μαζί. Έτσι, με το μαζί. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πυργελή. Και όλο καρδά. Χαίρομαι πολύ για τα δύο αδέρφια και το φεγγάρι που περνάνε σε άλλα χέρια. Το αισθάνομαι και σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Παναγία σας εύχομαι. Καλή Παναγία, να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας. Γεροί και δυνατοί. Έτσι, γεια σας. Γεια σας.